και επειδή σας έχουν πει αυτά που συμφέρει, αλλά εγώ ένα θα αναρωτηθώ και αναρωτιούνται και οι συνδημότες, πώς θα κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και τους συναδέρφους που ήρθαν στην αίθουσα που ξέρουν την αλήθεια. Και την αλήθεια, πέρα από μένα ή το τι λέει ο κύριος Δήμαρχος, τη λέει και ο κύριος Στανόπουλος, που καταραίει όλη η αλήθεια που έχουν πει και έχουν πάρει διαζύγιο από την αλήθεια κάποιοι συγκεκριμένοι κύριοι, ο κύριος Στανόπουλος που ήταν δίπλα και καταγράφει στο ηχητικό του μήνυμα στη συνέντευξη που έδωσε το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Ενώ η Δημοτική Αρχή λέει ότι έγινε εκτός αίθουσης. Αυτό όπως καταλαβαίνετε χάρη... Όχι, μα καταρχάς φαίνεται στο βίντεο αυτό. Στο βίντεο ακούγεται και λέει κάποιοι, λένε κάποιοι ότι έγινε αυτό που έγινε. Το φαίνεται αυτό δηλαδή. Ακριβώς αυτό έγινε το συμβάν πριν ακόμα διακοπεί το Συμβούλιο και αυτή τη λέξη που είπα όχι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι είχε διακοπεί το Συμβούλιο και προσπαθούσε με το ύφος που τον διακρίνει να μας βγάλει από την αίθουσα. Και του είπα, από πού θα βγούμε πρόεδρε και τάκι κουνάβι από το σπίτι σου. Και όλο αυτό λοιπόν, όπως το λέω και στη συνέντευξή μου, στη λεπτομερή που μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει τι έχει συμβεί και η ψυχραιμία που έχασε η Δημοτική Αρχή, που δυστυχώς δεν είχε ούτε απαρτία. Έλειπαν 10 δημοτικοί σύμβουλοι. Καταψηφίστηκαν τα θέματά τους. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργήθηκε μία έλλειψη ψυχραιμίας. Επαναλαμβάνω κύριε Σλαμή σε εσάς, επειδή καταλαβαίνω και την αγωνία και το ενδιαφέρον, είναι λυπηρό. Μέχρι εκεί εγώ μπορώ να τοποθετηθώ. Ξέρουν οι συνδημότες και ο κόσμος έχει κρίση και άποψη. Πώς θα κοιτάξουν στα μάτια τους συναδέρφους που ήσαν στην αίθουσα να λένε ανακρίβειες και ψεύδι και να πηγαίνουν όχι στην ταμπακέρα, αλλά να πηγαίνουν σε αυτό που τους συμφέρει. Κατά τα άλλα, από εκεί και πέρα ο κόσμος θα τους κρίνει και έχει, όπως σας είπα, και άποψη και κρίση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι όχι μόνο κακώς έγινε επίθεση στον κύριο της Αρχόντος, αλλά επιβεβαιώνεται ότι έγινε επίθεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενώ ας πούμε υπήρχε το θέμα της λαϊκής αγοράς σε εξέλιξη προς συζήτηση. Εκεί λοιπόν του έριξε την μπουνιά στο στήθος αρχικά. Αφήστε το τι λέω εγώ. Δέστε το ηχητικό μήνυμα της συνέντευξης του κύριου Θανόπουλου, ο οποίος ήταν δίπλα και προσπαθούσε να τους χωρίσει, να τους κρατήσει. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε λόγος αιτία ένας άλλος πρόεδρος από μια άλλη κοινότητα να επιτρέψει στον πρόεδρο της Κάτω Χαΐας, που ο συγκεκριμένος πρόεδρος κύριε Φλαμή, επιθητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, μας είχε εντυπωσιάσει ναι. Την προσφερά του, πείστε όποιον θέλετε, όπου πήγαινε χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα και στήριζε και βοηθούσε σχεδόν όλους τους προέδρους των κοινοτήτων, γιατί είναι εθελοντής. Συμμετέχει στο ΣΕΔΙΠ, είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αλλά εσείς πώς το κρίνετε? Ένας άλλος πρόεδρος μιας άλλης κοινότητας που δεν έχει καμία σχέση το θέμα που συζητάμε για την κοινότητά του και να επιτεθεί, αυτό ποιος το άφησε? Δεν είναι η κατάσταση αυτή, φωνάζουμε, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Αυτός εδώ μιλάει για την αγκαλιά, αυτό είναι πρόεδρος. Όταν θα μιλήσει για τον Μαγκλάκη, ο άλλος πρόεδρος δεν είναι δικαίωμα. Ο αγκαλιά δεν πήγε τον Μαγκλάκη. Απλά πράγματα.